Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζουμε τις ασκήσεις της δεύτερης του κύριου κατεύθυνσης με το ηλεκτρικό πεδίο. Θα λύσουμε άλλη μια ασκήση, η οποία λέει τα εξής. Ένα φραγισμένο σωματίδιο το οποίο έχει μάζα 2 επί 10 εις τη μείον 13η κιλά. Κάτι μείον 10, συγγνώμη. Μειονεκά κιλά και φορτίο Q ίσον συν 2 μικροκουλό, άρα συν 2 επί 10 στην μειονέκτη κουλό. Ωραία. Εισέγεται με τα 1000 μέτρων βέλγιδε, 200 μέτρα ανασεκόν κάθετα στις ηλεκτρικές δυναμικές ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, του οποίου η ένταση είναι 2 επί 10 στην 5 βολτ αναμέτρα. Να βρείτε την εξίσωση τροχιά του σωματιδίου. Λοιπόν, εάν θυμάστε, εξίσωση τροχιά είχαμε πει ότι είναι υψίσον προ χ. Δηλαδή, πείτε ότι έχετε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Ωραία. Πείτε ότι εδώ είναι η θετική πλάκα. Εδώ είναι η αρνητική πλάκα. Άρα, να μην πάμε σπάνω από τα θετικά στα αρνητικά. Ωραία. Αυτή είναι και η ένταση. Εσείς μπαίνετε από εδώ με 0,0. Επειδή όμως είστε θετικό φορτίο, η δύναμη η οποία θα σας ασκηθεί από το ηλεκτρικό πεδίο είναι προς τα κάτω και θα αποκτήσετε μια επιτάξη προς τα κάτω. Στον οριζόντιο για άξονα εκτελείται ομαλή κίνηση και αυτή εδώ είναι η τροχιά. Ωραία. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν έχετε παραλαμβάνει τον τύπο. Έχουμε V0 ισούται χ δια τ. Να λύσουμε εδώ τους προς τε που βγαίνει χ δια V0 και έπειτα στον ψι ψητόνος, να δούμε εδώ την επιτάξη, σίγμα εφ του ψι είναι μη επί αλφα, η μοναδική δύναμη η οποία έχετε είναι η δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου. Αν με ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει το βάρος, είναι γιατί θεωρείται αμεληταίο και γιατί δεν έχει δώσει και αίσθηση στην τζε. Η δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου, ξέρετε ότι γράφεται ένταση επί κιου, ένταση επί κιου ίσο μη επί αλφα, αλφα ίσο ένταση επί κιου δια εμ, βρίσκεται την επιτάξη η οποία είναι 2 επί 10 στην 5. Το Q είναι 2 επί 10 στην μείον 6 και μάζα είναι 2 επί 10 στην μείον 11 μέτρα στον τετράγωνο. Αυτό με αυτό κάνει, φεύγει, μένει 2, 10 στην μείον 5, 10 στην μείον 11 στην μείον 1, 10 στην μείον 1, 10 στην μείον 11 κάνει 10 στην 10 μέτρα στον τετράγωνο. Και πάτε στον τύπο του ψι, ο οποίο είναι εντάξει στον πάνω τάφο τετράγωνο και αντικαθιστάτε το τάφο από την 1 και το α 2 επί 10 στην 10, το τάφο με χ δια V0 που θα πάει ο όρος του τετράγωνου, αυτό φεύγει, βγαίνει 10 στη 10, χ στο τετράγωνο δια V0 τετράγωνο, θυμίστε μου πόσο είναι το V0, το V0 είναι 200 στο τετράγωνο, δηλαδή 2 επί 10 στο τετράγωνο και όρος στο τετράγωνο, άρα το βγαίνει 10 στη 10, 4 επί 10 στην τετράρτη, στην τετράγωνο, 1 τέταρτο που κάνει εδώ 0,25 επί 10 στην 6 χ τετράγωνο ή αν θέλετε 25 επί 10 στην 4 χ τετράγωνο και βέβαια βλέπετε ότι αυτό είναι τη μορφή ψήσεων αλφα χ τετράγωνο που είναι παραβολή στα μαθηματικά και επιδείχνουμε ότι αυτή εδώ η γραφική παράσταση είναι παραβολή. Αυτή λοιπόν ήταν η εξίσωση τροχιάς. Προσδιορίζουμε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ.